Απαράδεκτη είναι η κατάσταση που επικρατεί στις όχθες του ποταμού Κοσίνθου, οι οποίες περικλείουν πλαστικά μπουκάλια, χαρτάκια και κουτάκια, μετατρέποντας το συγκεκριμένο χώρο σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο. Μια κατάσταση την οποία επιβεβαιώνουν και πολίτες της Ξάνθης. Πώς σας φαίνεται αυτή η κατάσταση? Πολύ άσχημη. Και θα έλεγα μάλιστα ότι έρχονται και τουρίστες, ακούω την ίδια την. Ό,τι ας πούμε σκέφτομαι εγώ, το σκέφτονται και αυτοί. Γιατί το συζητάνε, τους ακούω. Λέει, θα μπορούσε να γίνει κάτι, είναι πανέμορφο το μέρος. Ορίστε, εμείς σήμερα φέραμε το σκυλάκι. Σε λίγο θα φέρουμε τα παιδάκια μας να παίξουν το απόγευμα. Δεν μπορούμε όμως να πλησιάσουμε προς τα εκεί. Είναι τόσο η βρωμιά που φοβόμαστε. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και άλλοι. Το λένε και ντόπιοι επίσης. Λοιπόν, θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα, νομίζω, ο Δήμαρχος. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος, το οποίο αν καθαριστεί, δηλαδή θα δώσει περισσότερο κόσμο. Θα προσεγγίσει και περισσότερους τουρίστες, περισσότερους ξανθιώτες να έρθουν εδώ πέρα να απολαύσουν την πρασινάδα. Γιατί τι θέλουμε όλοι? Όλοι θέλουμε πράσινους χώρους για τα παιδιά μας. Μάλιστα, δεν είναι μόνο τα σκουπίδια στις όχθες του ποταμού, αλλά και η έλλειψη αστυνόμευσης στην περιοχή του Λιμνίου, η οποία καθιστά απαγορευτική την επισκεψιμότητα του χώρου από πολίτες, καθώς ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ο χώρος αυτός γίνεται χώρος εστίασης ατόμων του περιθωρίου. Έχω ακούσει ότι αυτή εδώ πέρα η περιοχή είναι κακόφημη. Δηλαδή μαζεύονται άτομα που παίρνουν ναρκωτικά, μαζεύονται άτομα που δεν μπορούν να μείνουν εδώ να παίξουν και οι οικογένειες. Με τα παιδιά τους και ακόμη και με το σκύλι που ήρθαμε εμείς σήμερα, βλέπετε, καθόμαστε προς τα έξω. Είδαμε διάφορους να μπαίνουν, να βγαίνουν, φοβόμαστε. Άρα ακόμη ένα αρνητικό για την περιοχή. Όλοι οι αρμόδιοι πρέπει να το δούνε, όχι μόνο ένας άνθρωπος. Θα έπρεπε να υπάρχει και αστυνόμευση σε αυτή την περιοχή? Θα έπρεπε να υπάρχει. Έχει ελπίσει αστυνόμευση η Ξάνθη. Από ό,τι βλέπω εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι βασικά ευχαριστημένη καθόλου. Είδαμε τις δημοτικές αστυνομίες κάποια άτομα, κάποιες φορές, κάποιες μέρες. Ελάχιστα όμως. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει πολύ περισσότερη. Βέβαια, σε ό,τι αφορά στην καθαριότητα τόσο στις όχθες του ποταμού Κοσίνθου όσο και στο χώρο του Λιμνίου, θα πρέπει να τονίσουμε πως δεν είναι μόνο ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των ίδιων των πολιτών, οι οποίοι όταν επισκέπτονται την περιοχή θα πρέπει να προσέχουν και να μην ρίχνουν όπου βρουν τα απορρίμματά τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην αστυνόμευση της περιοχής, αυτή, όπως τόνισε και η κάτοικος της Ξάνθης, θα πρέπει να είναι συνεχής αλλά και ακόμη πιο αυξημένη, προκειμένου οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς, ειδικότερα σε χώρους που επισκέπτονται, προκειμένου να περάσουν ευχάριστες ώρες με τα παιδιά τους.